Πίνουν το αίμα. Εγώ είμαι το παλιό ορθόδοξο Πασόκ, αλλά στηρίζω τα νέα παιδιά. Διότι δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα, για να γίνει ένα έργο, δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τα κόστη και τα ωφέλη. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τις παράπλευρες απώλειες για να φωτιστούν διάφοροι μέτεροι. Αυτό γίνεται σήμερα παντού. Είναι γνωστό σε όλους μας. Λαιλασία του δημόσιου πλούτου λέγεται αυτό. Είσαι καλά, είσαι δυνατή, ακμαία. Γι' αυτό, γι' αυτό. Μπράβο τα λίγο, να τα καταστήσεις και να τα χιλιάσεις. Να είσαι πάντα γερή. Εύχομαι να είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός. Τι έχεις να πεις σε μια κοπέλα που πήγε στην Καστοριά με πληρώτρια στη Σαντορίνη, με πτυχίο καθηγήτριας, και παίρνει 5 εκατοστάρικα με μειωμένες ώρες. Τι έχεις να πεις σε αυτή την κοπέλα που το νίκιο της είναι 3 εκατοστάρικα, παίρνει 5 εκατοστάρικα. Και έχει 2 εκατοστάρικα για να δεις. Και έχει 2 εκατοστάρικα να δεις. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Τι έχεις να πεις. Μπράβο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Το ποσοστό της ανεργίας είναι πάνω από 60%. Επίσημα τότε για το βαλικό κέντρο της Καστοριάς. 4.000 Καστοριανοί φύγανε στη σεζόν, άδειασε η πόλη. Αντιμετωπίζουμε τρομερό πρόβλημα στο θέμα της ανεργίας. Θα το αλλάξει! Θα το αλλάξει! Έπεσε, έπεσε!